Βένδρας Νικόλαος, τα έχουμε ξαναπεί. Εδώ υπεύθυνος στον χώρο που βρισκόμαστε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω εσάς πρώτα απ' όλα, γιατί είναι άμεση η ανταπόκρισή σας και νομίζω ότι σε όλο αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα και σε αυτό που θα γίνει έχετε τη μεγαλύτερη συμμετοχή και σας ευχαριστώ εγώ εκ μέρους όλων μας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία πάει πολύ καλύτερα από όσο περιμέναμε. Εγώ ήξερα με τι ανθρώπους έχω να κάνω και με αυτούς που θα βοηθήσουν και περισσότερο με αυτούς που δεν θα βοηθήσουν. Ήξερα τη δυναμική μας στα θύρα 7. Πολεμάω καιρό να τη βγάλω προς τα έξω. Αυτό που έγινε αυτή τη φορά νομίζω ότι στον οπαδικό χώρο δεν θα έχει προηγούμενο. Λοιπόν, μηνύματα από όλη την Ελλάδα συγκεντρώνουν σχεδόν σε όλους τους συνδέσμους της Ελλάδας πράγματα για να μας στείλουν, τα οποία δεν τα έχουμε εδώ. Φανταστείτε τι θα γίνει όταν έρθουν και αυτά. Δεν χρειάζεται να αναφέρω, είναι σχεδόν όλοι οι σύνδεσμοι της Ελλάδας. Συν όποιον διατέλεσε στρατηγός στη θύρα 7 έχει μπει μπροστά και βοηθάει. Ακόμα και από το αντιδήμαρχος από το Δήμο του Πειραιά έχει μπει μπροστά, έχει κινητοποιήσει τα κορίτσια στον τομέα του πράσινου και βοηθάνε, μαζεύουν πράγματα. Δεν θα λείπει ποτέ η ψυχή της Ερυθρόλευσης Εξέδρας, ο Νίκος. Πάμε δυνατά. Τι έχει μαζευτεί, βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα. Όταν μιλάμε για παιδιά, είπαμε ότι δεν υπάρχει ταβάνι. Ό,τι και να κάνουμε, όσο μεγάλο και να είναι αυτό που θα κάνουμε, ποτέ δεν θα είναι αρκετό. Δηλαδή θα μετανιώνουμε γιατί δεν κάναμε κάτι παραπάνω. Ήδη έχουμε υπερκαλύψει 4 ιδρύματα, όχι καλύψει, υπερκαλύψει. Θα τα ανεβάσουμε στις 19 του μήνα, ημέρα Κυριακής στην Αθήνα, όλα μαζί. Τι θέλω εγώ από όλα τα παιδιά, γιατί είναι τα μηνύματα ατελείωτα. Θέλω μέχρι τις 10 του μήνα να έχω εικόνα ποιοι έχουν σκοπό να βοηθήσουν, ούτως ώστε να δημιουργήσω μια εικόνα να δω και σε ποιο ίδρυμα ακόμα θα πάμε. Απλώς πρέπει να αναφέρω ποια ιδρύματα είναι και ποιες ηλικίες των παιδιών, για να μην γίνονται παρανοήσεις και κάποια πράγματα δεν χρειαστούν. Έχουμε πει ότι είναι το Χατζηκυριάκιο που έχει 69 κοριτσάκια, τα 21 είναι από 6 έως 12, τα υπόλοιπα είναι μέχρι 18. Είναι το νηπιοτροφείο, το πρότυπο νηπιοτροφείο στην Καλυθέα, το οποίο έχει 24 παιδάκια, είναι 12 αγόρια, 12 κορίτσια από 9 μηνών μέχρι 7-8 χρονών. Ο μέσος όρος, για να καταλάβετε, είναι 3 με 4 χρονών. Είναι στο Παλαιό Φάληρο η στέγη Θηλαίων, το οποίο έχει 18 κοριτσάκια από 8 έως 17. Συγγνώμη κιόλας, τα διαβάζω, αλλά δεν μπορώ να τα θυμάμαι απ' έξω. Συν 11 αμαία, 5 αγόρια και 6 κορίτσια, τα οποία είναι πανελλαδικά. Προσθέσαμε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο των Καμηνίων, που είναι ιδιαίτερα δυναμικός, τον Καλό Πιμένα στα Καμίνια, το οποίο έχει 27 παιδάκια από 3 ετών έως 19. Έχουμε επικοινωνήσει με όλες τις γευθύντριες, είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είναι ευχάριστο αυτό που κάνουμε, είναι υπέρ του δέοντος ευχάριστο. Και σας ξαναλέω ότι εγώ ήξερα και πάντα πολέμαγα για να βγάλω, επειδή ο Ολυμπιακός είναι πρώτος σε όλα, έτσι και οι οπαδοί του είναι αναγκασμένοι να είναι πρώτοι σε όλα. Ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά, είναι αγάπη, είναι φιλανθρωπία, είναι τα πάντα. Εμείς το εστερνιζόμαστε αυτό και το βγάζουμε προς τα έξω. Δεν γίνεται να μην το βγάλουμε. Ο σκοπός μας, όταν εκπροσωπούμε την περιοχή μας, είναι αυτός. Δεν είναι να πάμε στο γήπεδο, όλα είναι, αλλά είναι και αυτό. Και προσπαθούμε να το βγάλουμε έξω όσο καλύτερα μπορούμε. Λοιπόν, και να ξέρετε ένα πράγμα. Ο οπαδός ξέρει να αγαπάει. Γιατί το έχει αποδείξει ότι ξέρει να αγαπάει. Πάει με βροχές, πάει χωρίς να έχει λεφτά, ταξιδεύει για την ομάδα του. Δεν γίνεται να μην αγαπάει τα παιδάκια. Και σας ξαναλέω, ο οπαδός ξέρει να αγαπάει. Κάποιοι άλλοι δεν ξέρουν να αγαπάνε. Δεν με απασχολούν αυτοί. Εγώ το δικό μου κομμάτι με ενδιαφέρει. Το θετικό μήνυμα θέλουμε να πούμε, λοιπόν. Το θετικό μήνυμα είναι ότι πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι. Είναι ευχάριστο να διαπιστώνεις ότι πάντα υπάρχουν άνθρωποι. Και όταν μιλάμε για παιδιά, θα κάνουμε όχι ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα χάσουμε και τον ύπνο. Θέλω να με βάλετε να χάσω τον ύπνο μου. Δηλαδή, δεν προλαβαίνω τα μηνύματα, τα τηλέφωνα, να πάω να παραλαμβάνω πράγματα. Είμαστε πολλοί που συνομιλούμαστε, γιατί είναι πανελλαδικό τώρα αυτό. Είναι ένα πανελλαδικό τσουνάμι για παιδάκια. Θα το δείτε, σας καλώ τη μέρα που θα φύγουμε από εδώ, που θα φορτώσουμε. Ήδη έχω κλείσει ένα φορτηγό. Νομίζω ότι δεν θα φτάσει το ένα φορτηγό. Λοιπόν, να είστε καλά και ευχαριστούμε και εκ των προτέρων και για την επόμενη φορά που θα έρθετε.